η Βίκη Σαμαρά από το news247.gr και ακολουθεί η Γεωργία Αποστολάκη από το Star. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα σας πάω στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Ο Μίτσικοσκι αναμένεται να αναλάβει αυτή την εβδομάδα εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, που σημαίνει ότι θα έχουμε νέα κυβέρνηση στη Βόρεια Μακεδονία μέσα σε 20 ημέρες. Ξέρω ότι θα μου πείτε πως αναμένεται ποια θα είναι τελικά η επίσημη τοποθέτηση της νέας κυβέρνησης. Ήδη όμως βλέπουμε πως χωρίς να αμφισβητεί τυπικά τη Συμφωνία των Πρεσπών, το ΒΜΡΟ επιχειρεί στην πράξη να εφαρμόσει διπλή ονομασία. Εφόσον λοιπόν δεν αλλάξει στάση, θα θέσετε ζήτημα για τη Βόρεια Μακεδονία στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον στις 9 με 11 Ιουλίου? Η γειτονική χώρα εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ ακριβώς επειδή υποτίθεται λύθηκε το ονοματολογικό. Μπορεί να παραμένει μέλος του ΝΑΤΟ όταν αμφισβητεί το έργα όμνες? Σας ευχαριστώ. Αναμένω από τον εντολοδόχο Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας να αναγνωρίσει δημόσια με τρόπο ρητό και κατηγορηματικό ότι σέβεται τη Συμφωνία των Πρεσπών, ότι το όνομα της χώρας του είναι Βόρεια Μακεδονία, έργα όμνες και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Έχετε δίκιο ότι αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο εντοπίζεται με αλφαγιώτα και εντοπίζουμε και εμείς είναι μια διάθεση του ΒΜΡΟ να αμφισβητήσει στην πράξη την μία και ενία ονομασία έναντι όλων. Δεν θα το δεχτεί η Ελλάδα αυτό, κυρία Σαμαρά. Και βεβαίως, μιας και με ρωτάτε, θα είναι η πρώτη ευκαιρία να βρεθώ στο ίδιο φόρουμ με τον νέο Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας. Βεβαίως και θα θέσω το ζήτημα στην διάσκεψη κορυφής του ΝΑΤΟ για τα 75 χρόνια από την ίδρυση της Συμμαχίας και θα ενθάρρυνα πράγματι την ηγεσία των Σκοπίων να μην θέσει σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή πορεία την οποία η χώρα μας την έχει στηρίξει και το οποίο νομίζω ότι τελικά επιθυμούν και οι ίδιοι οι πολίτες της γειτονικής χώρας. Να αντιληφθούν ότι οι εκλογές πέρασαν, ότι ο λαϊκισμός της εξωτερικής πολιτικής μπορεί μεν να είναι ελκυστικός στο να προσελκύει ψήφους, αλλά δεν αντέχει στη δοκιμασία της άσκησης σοβαρής εξωτερικής πολιτικής όταν κάποιος αναλαμβάνει επίσημα τα καθήκοντα. Πιστεύω ότι θα πριτανεύσει η λογική τελικά, κυρία Σαμαρά, και ότι θα υπάρξει αναγνώριση του αυτονόητου ότι αυτή η συμφωνία, που για μας είχε πολλά αρνητικά, αλλά μία από τις σημαντικές διαστάσεις της ήταν ακριβώς η μία και ενία σύνθετη ονομασία έναντι όλων. Αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί στην πράξη από κανέναν. Και στέκομαι στην πράξη, γιατί ακριβώς αναφερθήκατε στις πρακτικές της κυβέρνησης και όχι κατά ανάγκη στα λόγια. Θα πετύσουμε απόλυτη συμμόρφωση στο ζήτημα αυτό. Και να τονίσω ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αλλά η Ελλάδα δεν είναι απομονωμένη. Είναι τα Σκόπια που είναι απομονωμένα ακολουθώντας αυτή την πολιτική. Γι' αυτό και πιστεύω ότι τελικά θα πρετανεύσει η λογική. Και η Βόρεια Μακεδονία θα επανέλθει στον δύσκολο δρόμο της σύγκλησης με το ευρωπαϊκό κειμένο και εφόσον το πράξει αυτό, η Ελλάδα θα είναι η πρώτη που θα την υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια.